Έξω είναι, τους ακούω. Μα αυτό είναι πρωτάκουστο. Ακόμα δεν έχετε καταλάβει τι παιχνίδι παίζετε εδώ μέσα. Τι παιχνίδι? Ούτε αυτός δεν το έχει καταλάβει. Άσε μας, ρε Παπαδόπουλε. Για λέγε σενάριο. Αν η κυβέρνηση υποχωρήσει και βγει ο Καραμάνος στη τηλεόραση. Αφού ήδη υπεχώρησε. Έτσι νομίζεις? Αμα βγει αυτός, αύριο θα θέλουν να βγουν άλλοι 10. Γι' αυτό προτιμά να την αχτούμε όλοι στον αέρα παρά να φανεί ότι υποχωρεί η τρομοκρατία. Αν ήταν έτσι, δεν σας κουβαλούσαν όλοι εδώ πέρα. Ξέρεις γιατί μας κουβαλήσανε? Για να με πιέσετε. Έτσι μας είπανε και εμάς. Αλλά αυτό προσπαθούν είναι να αποδείξουν ότι είμαστε τρομοκρατική οργάνωση. Πολύ σενάριο. Καιρός να κάνεις καμιά ταινία, ρε Γιαννάκη. Θα πάω στο κέντρο να σου δώσουν και λεφτά. Και εμείς τι ρόλο παίζουμε, ρε? Εσάς τα θύματα, ρε! Όσο πιο πολλά τα θύματα, τόσο πιο τρομοκρατική οργάνωση. Κάτσε καλά, ρε μαλάκα, σε καθαρίσουνε! Αφορμή ψάχνουνε! Μπαλούρδο, ψυχραιμία! Ψυχραιμία, ρε μαλάκα, θα μας τυλάξει τον αέρα! Ρε Μπαλούρδο, πιστεύεις τις μαλακίες που λέει αυτός εδώ? Σταμάτα, ρε Γιάννη! Τότε γιατί μας κλείσανε εδώ μέσα? Για να πούνε μετά ότι ήμασταν όλοι μέλη της οργάνωσης, κατάλαβες? Πράκτορες, πρεζάκηδες, πουλημένοι, πούστες, παρανοϊκοί! Εγώ παρανοϊκός! Κύριε Σαβίδη! Σιγά, σιγά! Μάλιστα. Κανένα πρόβλημα, υπουργέ μου. Όχι, δεν τον πιέσαμε καθόλου. Μάλιστα. Εντάξει. Είδαμε που τσακωνόμαστε και φοβήθηκα μην την κοπανίσουμε και αφήσουμε τον Καραμάνο μόνο του. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας, κόμμα, που μας προφυλάσσει από όλους τους κινδύνους που ανέφερα πιο πάνω. Πριν από μερικές ώρες, είπε κατοχυρώνει την ελευθερία του πνεύματος και τη διακίνησή του, αλλά να καταστρέψει χάρη σε θαυμαστό αυτοεπίτευγμα της τεχνολογικής επανάστασης. Την τηλεόραση. Πού είναι η πρωτοσελίδα? Αυτή, ευχαριστώ. Και που χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τη σκληρή μάχη που θα δώσουν σε λίγο οι άντρες της εθνικής μας. Κοίτα πως έχουν σκάσει τα χέρια σου. Μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες είχα την τύχη να ακούσω πολλές απόψεις πάνω στα προβλήματα που απασχολούν το λαό μας και να συνειδητοποιήσω πόσο λαθεμένες ήταν οι ιδέες.